Το CNET χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφει άρθρα εδώ και μήνες και κανείς δεν το ήξερε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο καλή τώρα. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα, προχωρήστε και δοκιμάστε το chat GPT του OpenAI να δείτε πόσο τρομερά καλό είναι στη σύνταξη άρθρων. Θα γράψει ένα ημιπρωτότυπο άρθρο. Οι πληροφορίες θα ληφθούν από πηγές του διαδικτύου, αλλά θα περάσει τέλεια τον έλεγχο λογοκλοπής. Θα αναφέρει τις πηγές στο κείμενο και η γραμματική θα είναι σχεδόν άψογη. Το AI είναι τόσο καλό που το CNET δημοσιεύει ολόκληρα άρθρα γραμμένα με AI στην πλατφόρμα του εδώ και μήνες. Από τον Νοέμβριο του 2022 περίπου, το CNET χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτοματισμού για να γράφει οικονομικά άρθρα με μια μικρή αναπτυσσόμενη σημείωση που εξηγεί ότι το περιεχόμενο δεν γράφτηκε από άνθρωπο. Αν και το CNET δεν το κρύβει πολύ, πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο μέχρι που ένας αναγνώστης το επισήμανε στο blog του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής αυτό είναι ένα μικρό τεστ, καθώς βλέπουμε μόνο 72 αποτελέσματα που αναγνωρίζονται ως γραμμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Και φαίνεται ότι η Google δεν δίνει σημασία σε αυτό, επιβραβεύοντας ορισμένες από αυτές τις σελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα αναζήτησης. Θα αρχίσει η Google να περιορίζει το περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης ή οι καλύτερες σελίδες θα αποτελούνται από περιεχόμενο που είναι αυτοματοποιημένο γρήγορα και πιθανώς καλά βελτιστοποιημένο SEO. Η Google έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα προσπαθήσει να αποτρέψει το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI και πλημμυρίζει τον ιστότοπο, αλλά για να το κάνει αυτό, η Google πρέπει πρώτα να βρει έναν τρόπο να εντοπίσει τέτοιο περιεχόμενο, κάτι που θα ήταν δύσκολο έργο. Ο συγγραφέας CNET Money είναι ο εν λόγω αυτόματος συγγραφέας και είναι υπεύθυνος για 73 οικονομικά ενημερωτικά άρθρα συμπεριλαμβανομένων των τέλη υπερανάληψης έναντι αμοιβών υποχρηματοδότησης, ποια είναι η διαφορά, τι είναι ZL και πώς λειτουργεί κλπ. Κάθε άρθρο ελέγχεται από το συντακτικό προσωπικό, το ανθρώπινο, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανοησία σε αυτό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του είναι γραμμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει γρήγορα σε μοιριάδες κλάδους γραφής με σχεδόν τέλειες αναρτήσεις τολογίου και δοκίμια μαθητών να δίνουν μόνο μία ένδειξη. Τα σχολεία στη ΣΥΠΑ προσπαθούν να απαγορεύσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αν και δεν είναι ακόμη σαφές πόσο επιτυχημένο θα είναι αυτό και αν κάποιος μπορεί να αναπτύξει έναν αξιόπιστο τρόπο για να διακρίνει το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI. Ένα είναι σίγουρο, αυτή είναι μόνο η αρχή. Η πρόσβαση στο chat GPT δεν είναι τόσο απλή και απαιτεί έναν αριθμό τηλεφώνου καταχωρημένο στη ΣΥΠΑ ή την Ευρώπη για την επαλήθευση του λογαριασμού, αλλά πρόκειται πραγματικά για μια πολύ προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη που αναμφίβολα θα αλλάξει ολόκληρη την αγορά περιεχομένου κειμένου στο πολύ εγγύς μέλλον. Μάλιστα, έχει ήδη αρχίσει να το αλλάζει. Αφού έμειναν οι καλλιτέχνες χωρίς δουλειά, σειρά έχουν τώρα οι κειμενογράφοι, μετά οι δικηγόροι κλπ. Ο κόσμος έχει ήδη αλλάξει και αλλάζει την εμφάνιση των προηγμένων συστημάτων AI. Την επόμενη φορά που θα βρίσκεστε στον αγαπημένο σας ιστότοπο ειδήσεων, ίσως θελήσετε να ελέγξετε ξανά το byline για να δείτε αν γράφτηκε από πραγματικό άνθρωπο. Το CNET, ένα εξαιρετικά δημοφιλές ειδησογραφικό πρακτορείο τεχνολογίας, χρησιμοποιεί αθόρυβα τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτοματισμού, ένας στιλιστικός εφημισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, τεχνολογία αυτοματισμού, σε ένα νέο κύμα άρθρων οικονομικής επεξήγησης που φαίνεται ότι ξεκινά γύρω στο Νοέμβριο του περασμένου έτους. Ελλείψη επίσημης ανακοίνωσης ή κάλυψης φαίνεται ότι αυτό εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το διαδικτυακό έμπορο Καλ Μπρέτον σε ένα tweet την Τετάρτη. Τα άρθρα δημοσιεύονται με την ανεπιτίδευτη ονομασία CNET Money Staff και περιλαμβάνουν θέματα όπως θα πρέπει να σπάσετε ένα πρόωρο σύντηση για καλύτερη τιμή ή τι είναι το ZL, πώς λειτουργεί. Αυτό το byline προφανώς δεν απεικονίζει την πλήρη εικόνα και έτσι ο μέσος αναγνώστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο πιθανότατα δεν θα έχει ιδέα ότι αυτό που διαβάζει είναι δημιουργημένο από AI.
Μόνο όταν κάνετε κλικ στο Synet Money Stuff αποκαλύπτεται η πραγματική συγγραφή. Αυτό το άρθρο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας αυτοματισμού, διαβάζει μια αναπτυσσόμενη περιγραφή και επεξεργάστηκε και ελέγχθηκε διεξοδικά από έναν συντάκτη του συντακτικού μας προσωπικού. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, το Synet έχει δημοσιεύσει περίπου 73 άρθρα που έχουν δημιουργηθεί από AI. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ για έναν ιστότοπο τόσο μεγάλο και απουσία επίσημης ανακοίνωσης του προγράμματος φαίνεται ότι η ηγεσία προσπαθεί να διατηρήσει το πείραμα όσο το δυνατό πιο χαμηλών τόνων. Το Synet δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα άρθρα που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή το περιεχόμενο φαίνεται προσεκτικά βελτιστοποιημένο για την επισκεψιμότητα αναζήτησης, η προοπτική της Google σχετικά με το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα δημιουργήσει ή θα χαλάσει το μέλλον του προγράμματος. Αν και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Google, ο John Mueller, δήλωσε πέρυσι ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI με πρωταρχικό σκοπό τη χειραγώγηση της κατάταξης αναζήτησης είναι αντίθετο με τις πολιτικές της εταιρείας, εκπρόσωπος της Google διευκρίνησε ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI δεν είναι εντελώς ρητό. Ο στόχος μας για την αναζήτηση είναι να προβάλλουμε χρήσιμο σχετικό περιεχόμενο που δημιουργείται για ανθρώπους αντί να πετύχουμε κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, δήλωσε ο δημόσιος σύνδεσμος για την αναζήτηση Danny Sullivan σε μια δήλωση που δόθηκε στο πρακτορείο. Η ομάδα κατάταξής μας εστιάζει στη χρησιμότητα του περιεχομένου και όχι στον τρόπο παραγωγής του περιεχομένου. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργούμε λύσεις που στοχεύουν στη μείωση όλων των τύπων μη χρήσιμου περιεχομένου στην αναζήτηση, είτε παράγεται από ανθρώπους, είτε μέσω αυτοπαντοποιημένων διαδικασιών. Κατά μια έννοια, τα άρθρα που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καινούρια. Υπάρχουν ήδη πολλά σκουπίδια στο διαδίκτυο, μερικά τόσο χαμηλής τεχνολογίας όπως η αντιγραφή ενός ανθρώπινου γραπτού άρθρου και η αναλλαγή ορισμένων λέξεων με συνώνυμα για να συσκοτιστεί η λογοκλοπή. Αλλά η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται σε αυτά τα είδη. Ακόμη και το διάσημο πρακτορείο ειδήσεων The Associated Press χρησιμοποιεί AI από το 2015 για να γράφει αυτόματα χιλιάδες και χιλιάδες αναφορές κερδών. Το AP, Associated Press, έχει μάλιστα αυτό ανακηρυχτεί περήφανα ως ένας από τους πρώτους ειδησιογραφικούς οργανισμούς που αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι το υλικό που δημιουργείται αυτόματα του AP φαίνεται να συμπληρώνει ουσιαστικά κενά σε προκαθορισμένες μορφές, ενώ η πιο περίπλοκη πολυφωνία των δημοσιεύσεων του Synet υποδηλώνει ότι χρησιμοποιεί κάτι περισσότερο παρόμοιο με το GPT-3 του OpenAI. Ωστόσο, η αιτιολόγηση της AP για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ένα σημείο συζήτησης που υιοθετείται σε ολόκληρο τον κλάδο είναι ότι απαλλάσσει τους δημοσιογράφους και το λοιπό προσωπικό από το να χρειάζεται να γράφουν κουραστικές ανακεφαλαιώσεις.